είναι η Έλληνα που είναι 10 χρονών και με ρώτησε αν έχουμε σκεφτεί το θέμα των σχολικών, της βελτίωσης σχολικών κτηρίων. Πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη προτεραιότητα στις σχολικές μας μονάδες. Εκεί θα κερδιθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, μόλις ηρεμήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, εάν τα σχολεία, όχι μόνο σαν υλικοτεχνική υποδομή, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και σαν διδακτικό προσωπικό και σαν διευθυντικό προσωπικό, είναι ό,τι καλύτερο. Και εδώ να πω κάτι που είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ θέλω να λέω από την πρώτη στιγμή αντιδημοφιλή πράγματα. Ξαφνιάζομαι πάρα πολύ που κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι προβάλλονται μάλιστα από τα κόμματα ως φοβεροί και τρομεροί, και πολλές φορές και φίλοι του λαϊκού κινήματος, αρνούνται την αξιολόγηση των καθηγητών και των δασκάλων. Αξιολογούμε όλα και δεν θα αξιολογούμε πού παραδίδουμε τα παιδιά μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή όταν κάποιος λέει ότι ο πολιτικός διαφθείρεται, ο δημοσιογράφος διαφθείρεται, πολύ, να σας πω εγώ πώς διαφθείρεται. Ξαφνικά ο μόνος που δεν διαφθείρεται και ο μόνος που δεν κουράζεται και ο μόνος που δεν πρέπει να ελεγχθεί είναι ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Όχι. Πρέπει όλοι να αξιολογούνται. Βέβαια δεν θα αξιολογούνται από έναν υπουργό, όπως είπε εκεί ο φίλος μου πριν. Δεν θα αξιολογούνται δηλαδή από αυτόν που έχει βρώμικη τη φωλιά του από όλη αυτή τη συμπεριφορά. Δεν εννοώ τον ίδιο προσωπικά, εννοώ το κόμμα του. Έχει προωθήσει την αναξιοκρατία, έχει προωθήσει αρνητικά πρότυπα, έχει προωθήσει τους κομματικούς τους φίλους. Δεν μπορώ να δώσω λοιπόν σε έναν υπουργό που έχει δώσει όλα τα δείγματα κακής γραφής να αξιολογήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι κάποιος λέει ότι εγώ διορίστηκα πριν 35 χρόνια και δεν θα αξιολογηθώ. Θα πρέπει να πει, να βρει η κοινωνία τον τρόπο να με αξιολογήσει. Να με αξιολογήσει, να με αναβαθμίσει, να με διώξει εάν δεν είμαι καλός. Η κοινωνία είναι αυτή που πληρώνει και η κοινωνία είναι αυτή που αποφασίζει για τις δυνατότητες του καθενός μας.